Μαΐου 1919. Πόντος. 353.000 Έλληνες αφανίζονται σε μια άγρια σφαγή από τα στρατεύματα του Μουσταφά Κεμάλ. Έναν αιώνα μετά, οι απόγονοι των δολοφονημένων και εκτοπισμένων από τις πατρίδες τους δεν τους ξεχνούν. Οι μαρτυρίες φτάνουν από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά μέχρι τις μέρες μας. Χαθήκαν αδέλφια, χαθήκαν οικογένειες, προσπαθήσαν μέσα από δυσκολίες και ξανακαταφέραν και φτιάξαν τη ζωή τους όπου και να πηγαίνανε, και αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα των ποντίων. Ο ήλιον πάει σήμα νανά, μαύρον μελανιασμένος. Είναι πόνος να ξέρεις ότι οι δικοί σου άνθρωποι έχουν περάσει όλα αυτά, αλλά είναι και περηφάνεια ότι τα καταφέρανε, σταθήκανε στα πόδια τους και πλέον εμείς ζούμε φυσιολογικά σαν να μην έγινε στην ουσία ποτέ αυτό. Ζούμε σαν ντόπιοι. Κοιμεθ, κοιμεθ, μικρό πουλί. Και πάρτσα βγει στον ύπνο. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και ο ξεριζωμός των ανθρώπων που επέζησαν ζωντάνεψαν το Σάββατο σε ένα μοναδικό μουσικό αφηγηματικό δρόμενο στην ακτή Κουντουριώτου, σε καλλιτεχνική υπογραφή του Ηλία Εφαντίδη. Οικογένεια, φιλία, όνειρα. Είναι μια εκδήλωση τιμής και μνήμης για αυτούς που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν και κουβέντα να διεκδικήσουν. Όσοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση με τίτλο 100 χρόνια ανέσπερης μνήμης, δεν δήλωσαν απλά το παρόν σε μια γιορτή. Βρέθηκαν μπροστά στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, 100 χρόνια μετά από τη γενοκτονία. Στεκόμαστε στη σκιά του μνημείου στον Πειραιά, ένα μνημείο, μάλιστα όχι μόνο για τον Πειραιά και ολόκληρη την Αττική γη, για όλη την Ελλάδα. Και ανανεώνουμε τον όρκο του Λεωνίδα του Ιασονίδη. Ξηραεθεί το ημίνο Λάρκης, εάν επιλαθόμεθά σου, ο Πάτρια Ποντία Γη. Στην εκδήλωση χαιρέτησε ο Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου Σεραφείμ. Ας έχουμε, αδελφοί, την ευχή των ποντίων αδελφών μας και πατέρων μας, που τιμάμε σε αυτό το υπέροχο μνημείο, που δόρισε ο έκγονος του Πόντου από την αρχόντισσα μητέρα του Βαγγέλης Μαρινάκης. Αιωνία τους η μνήμη, και εμείς να τους μνημονεύουμε πάντοτε και να ζητάμε από τον Θεό να αναδείξει αξίους μιμητάς και άλλους τέτοιους γενναίους ελληνοορθοδόξους προμάχους της Ρωμιοσύνης. Διάσημοι μουσικοί και τραγουδιστές που με τη στάση τους έχουν αποδείξει την αγάπη τους προς το ποντιακό ελληνισμό συμμετείχαν στο πολυσχηδές δρόμενο. Ανάμεσά τους η γνωστή συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα και η διεθνή σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου. Η Κατερίνα Παπαδοπούλου, έμπειρη καλλιτεχνίδα στις χοροδίες παραδοσιακής μουσικής, έβαλε τη δική της μουσική πινελιά. Ενώ η ορθόδοξη, εκκλησιαστική, βυζαντινή, χριστιανική και παραδοσιακή χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών προκάλεσε γνήσια συγκίνηση στο κοινό. Επιτρέψατε μου να κλείσω με μια ιδιαίτερη ευχαριστία από καρδιάς σε μια κυρία
σε μία ευαίσθητη ψυχή, σε μία γυναίκα η οποία εθέκεν ομήν που λέμε στην Ποντιακή, έστησε όμο, στήριξε και βοήθησε όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι συγγενής του Προέδρου του κυρίου Μαρινάκη, η κυρία Υψηλάντη Φέη. Η εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τον Ποντιακό Ελληνισμό διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Νοτιού Ελλάδος με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.